Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο τραπέζι. Η μείωση της βλάβης στη δημόσια υγεία είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύονται τα κράτη και τα εθνικά συστήματα υγείας ανά τον πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με βάση τον εθισμό και τα ναρκωτικά. Ήτανε πριν αρκετά χρόνια, πρέπει να γνωρίζουμε λιγάκι και την ιστορία, πριν όχι πολλές δεκαετίες, πριν 2-3 δεκαετίες, το ζήτημα του εθισμού και των ναρκωτικών και του αλκοολισμού και γενικά του εθισμού το αντιμετώπισαν τα μεγάλα κράτη, ακόμα και το United Nations, αντιμετώπισαν τους ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με εθισμό, ανθρώπους που οι οποίοι περισσότερο είχαν ηθική ανεπάρκεια, εγκληματίες, τους θεωρούσαν ανθρώπους οι οποίοι γενικώς δεν αξίζει να επενδύσουμε πάνω στις πολιτικές υγείας για αυτούς. Και γι' αυτό για πολλά πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, το ζήτημα της χρήσης αντιμετωπίστηκε με ποινικοποίηση, με πολιτικές όπως νόμος και τάξη, ιδιαίτερως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τη Ρωσία, από τα μεγάλα κράτη δηλαδή. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν της ποινικοποίησης, της τιμωρίας του χρήστη έφεραν και κάποιες συνέπειες σοβαρές στη δημόσια υγεία. Τις αρχές της δεκαετίας του 90, ακόμα και στην Ευρώπη και φυσικά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λιγότερο τότε στην Ελλάδα, αντιμετωπίσαμε τα πρώτες μεγάλες επιδημίες του HIV σε αυτή την ομάδα πληθυσμού των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών ουσιών. Κάτι που μέχρι τα πρώτα χρόνια του HIV ήταν μια ασθένεια η οποία αφορούσε αποκλειστικά τους άντρες που κάνουν σεξ με άντρες. Εκτός από το HIV υπήρχαν και άλλα λοιμώδη νοσήματα τα οποία εισχώρησαν σε αυτόν τον πληθυσμό επειδή υπήρχαν ανεπαρκή μέτρα πρόληψης. Και όπως η πατήντα ΣΕ, οι μεγάλες επιδημίες της πατήντα ΣΕ, να κάνω μια παρένθεση εδώ, η πατήντα ΣΕ τα πρώτα χρόνια της ήταν ο βασικός τρόπος μετάδοσης, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάνει μετάγγιση αίματος, μετά όμως την εξέταση των δειγμάτων όπου έγινε procedural διαδικασία, μετά αυτή η ομάδα, αυτός ο τρόπος μετάδοσης σχεδόν μηδενίστηκε και αποκλειστικά από το 95 και μετά ο νούμερο ένας τρόπος μετάδοσης της νόσου ήταν μέσω της ενδοφλέβειας χρήσης ουσιών. Αυτό δημιούργησε φυσικά πολλά μεγάλα προβλήματα υγείας σε αυτές τις ομάδες των ενεργών χρηστών και μαζί με το HIV προσθέθηκε και η πατήτητα C και φυσικά και η πατήτητα Β και γενικώς άρχισε αυτό το πληθυσμό σε εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον πλανήτη να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία τους και με ό,τι επέκταση έχει αυτό στην δημόσια υγεία εν γέννη, γιατί είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην κοινωνία και συμμετέχουν και συναλλάσσονται με τους υπόλοιπους ανθρώπους, παρόλο που οι άλλοι δεν έχουν θέματα εθισμού. Αυτές οι συνέπειες οι οποίες έφεραν αυτές οι πολιτικές φάνηκαν στα γραφήματα, φάνηκαν στις διάφορες μελέτες και χρειάστηκε λοιπόν τα συστήματα υγείας ανά τον πλανήτη να αναθεωρήσουν την άποψή τους και να εφαρμόσουν, να αρχίσουν δειλά-δειλά να εφαρμόσουν πολιτικές μείωσης της βλάβης. Τι είναι αυτές οι πολιτικές? Επί της ουσίας είναι οι πολιτικές και οι πράξεις που κάνουν τα εθνικά συστήματα υγείας αναγνωρίζοντας επί της ουσίας ότι ο εθισμός είναι μια κατάσταση, ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που κάποιοι άνθρωποι, όσο μας αρέσει δεν μας αρέσει αυτό, δυστυχώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην ξεφύγουν ποτέ από αυτή την κατάσταση. Και ως εκ τούτου, επειδή θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση και δεν έχουμε ανακαλύψει μέχρι σήμερα μία μέθοδο που είναι 100% αποτελεσματική και μπορούν όλοι να την εφαρμόσουν, αναγνώρισαν λοιπόν αυτά τα κράτη αυτό το συγκεκριμένο συστατικό του εθισμού και είπαν ότι χρειάζεται να εφαρμόσουμε κάποιες πολιτικές όπου το άτομο, παρόλο που θα βρίσκεται στην κατάσταση του εθισμού και ενδεχομένως θα κάνει και χρήση ουσιών, να εφαρμόσουμε κάποια μέτρα ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τη βλάβη τα οποία προκαλούν αυτές οι ουσίες. Βλάβη όπως τα λοιμώδη νοσήματα είναι το νούμερο ένα και φυσικά το θάνατο. Γιατί κάποιες από αυτές τις ουσίες φυσικά προκαλούν και θάνατο. Συνεπώς εφαρμόστηκαν διάφορες πολιτικές. Καταρχάς αρχίσαμε να έχουμε τα προγράμματα υποκατάστασης, όπως στην Ελλάδα έχουμε τον ΟΚΑΝΑ που δίνει υποκατάστατο σε αρκετούς χιλιάδες χρήστες αυτή τη στιγμή. Μετά μπήκαν τα προγράμματα ανταλλαγής ή προσφοράς καθαρού ενέσιμου εξοπλισμού, τα οποία είναι και αυτά πολύ διαδεδομένα και μειώνουν την επίπτωση και τον επιπολασμό των λοιμωδών νοσημάτων.
Και φυσικά τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη αλλά και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία έχουν την τελευταία δεκαετία έχουν αρχίσει και υπάρχουν και οι χώροι εποπτευόμενης χρήσης, όπου είναι χώροι που ο χρήστης με την επίβλεψη ιατρικού προσωπικού μπορεί ενδεχομένως να κάνει χρήση με καθαρό ένεσιμο εξοπλισμό, να αποφεύγουμε εκεί πέρα σε αυτούς τους χώρους τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων και φυσικά προλαμβάνουμε και το θάνατο. Και τελευταία έρχεται και τα προγράμματα Ναλοξόνης, τα οποία είναι και αυτά μείωση της βλάβης, καθώς είναι μια ουσία η οποία είναι ανταγωνιστική των οπιοειδών και μέσα από αυτή την ουσία μπορεί και τη στιγμή που ο χρήστης βρίσκεται σε OD να του δοθεί αυτή η ουσία από κάποιον επαγγελματία υγείας ή από κάποιον από την κοινότητα και να προλάβουμε την ζωή του και να του δώσουμε μια ευκαιρία στη ζωή, γιατί μόνο ένας ζωντανός χρήστης μπορεί ενδεχομένως κάποια στιγμή να σταματήσει και τη χρήση ουσιών. Αυτά έχουν συμβεί στην δημόσια υγεία και τα ναρκωτικά και τα αποτελέσματα που έφεραν αυτές οι παρεμβάσεις ήταν εντυπωσιακά στη δημόσια υγεία, καθώς σε πολλά κράτη τα οποία τα εφάρμοσαν πλήρως και τα τέσσερα υπήρχαν σοβαρή μείωση των λοιμωδών νοσημάτων, σταμάτησαν οι επιδημίες του HIV, σταμάτησε να αυξάνονται ο επιπολασμός της υπατήτητας C. Η υπατήτητα C, μάλιστα, τώρα τελευταία που υπήρχε και η φαρμακευτική, ανακαλύφθηκαν και καινούργια φάρμακα σε συνδυασμό με τη μείωση της βλάβης, καταφέρανε σε αρκετά μέρη του κόσμου να ελαχιστοποιήσουν τον επιπολασμό, να είναι στους στόχους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 θα υπάρχει εκρίζωση σε αυτά τα κράτη και είναι εντυπωσιακά τα ωφέλη, το κόστος και το όφελος αλλά και τα ωφέλη στους ίδιους τους ανθρώπους από την εφαρμογή αυτών των πολιτικών υγείας. Το σημερινό όμως τραπέζι έχει σχέση με το κάπνισμα και διάφορους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού του εθισμού και σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει, φυσικά θα μπορεί να υπάρχει και εκεί πέρα αυτό που αποκαλούμε μείωση της βλάβης όπως μιλάμε για τα ναρκωτικά. Αυτό που απομένει και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ευρύ κοινό αλλά και την κοινωνία των πολιτών να κατανοήσουμε είναι κατά πόσον αυτές οι πολιτικές όπως έγινε με τα ναρκωτικά υπάρχουν μετρήσιμα δεδομένα και στοιχεία τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν ότι πραγματικά τα καινούργια προϊόντα τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα προϊόντα τμού, τα οποία υπάρχουν πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά, πάρα πολύ αυτή τη στιγμή στην αγορά, είναι προϊόντα τα οποία πραγματικά πρώτον βοηθάνε στη μείωση του καπνίσματος, στη διακοπή του καπνίσματος, κατά δεύτερον πόσα χρόνια μπορεί κάποιος χρήστης να χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα και κατά τρίτον τι συνέπειες έχουν στην υγεία τους. Τα δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν και στα χέρια του καταναλωτή, φυσικά και, στους ανθρώπους που έχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια τους τη δημόσια υγεία, στα πολιτικά πρόσωπα του Υπουργείου Υγείας, αλλά φυσικά και στους επιστήμονες. Χρειάζεται λοιπόν όλοι μαζί να δούμε τα δεδομένα και αυτό ίσως που θα έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον γιατί έγινε και στα ναρκωτικά τα παλιότερα χρόνια και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Να σας θυμίσω ότι τονίζω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ως εισηγητή σύσταση στη μείωση της βλάβης όταν μιλάμε για τα ναρκωτικά. Χρειάζεται να δούμε λοιπόν τα στοιχεία και τα δεδομένα και ενδεχομένως κάποιες ανεξάρτητες αρχές δημόσιας υγείας στην Ελλάδα να, και το τονίζω ανεξάρτητες γιατί έχει πάρα πολύ σημασία όταν μιλάμε για προϊόντα καπνού να προβούν σε μελέτες οι οποίες να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους και έτσι να υπάρχει ενημερωμένος καταναλωτής ο οποίος μετά να γνωρίζει ποιες είναι οι επιλογές του. Γιατί πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και το τσιγάρο και το κάπνισμα είναι μια συνήθεια, μια εξάρτηση η οποία κάποιοι άνθρωποι είτε θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να τη σταματήσουν, συνεπώς κάτι πρέπει να κάνουμε και για αυτούς, είτε υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν θα το σταματήσουν ποτέ. Και είναι ένα προϊόν το οποίο σκοτώνει αυτή τη στιγμή 50% των χρηστών του με βάση τα δεδομένα τα οποία δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Συνεπώς, για να μην μακρηγορώ, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να καταναλώσω όλο το χρόνο σας, χρειαζόμαστε δεδομένα. Συνεχώς δεδομένα, παραγωγή δεδομένων από ανεξάρτητες αρχές, τις οποίες μπορεί ο καταναλωτής να εμπιστευτεί και επιλογές. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.